4.500 στρατιώτες και 1.000 ανώτεροι και ανώτατα εξωματικοί. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν αριθμό. 4.500 στην Κρήτη, στο Μάλιμε. Ναι. Λοιπόν, τώρα πηγαίνουμε για την Αγία Λαύρα. Μάλιστα. Μπροστά μας είναι ο σταθμός ο σιδηροδρομικός, όπου φεύγει από εδώ το τρενάκι και πηγαίνει στο διακοφτό. Μάλιστα. Και από το διακοφτό έρχεται πάλι εδώ. Από εκεί έφυγαν δύο ό,τι στο μυαλό όταν το έπαιρνε ως αυτό Αγίου. Τον ρώτησα που είναι και μου είπε έχουν αγιορίτες, τα έχουν πει αυτά και τα στα βιβλιοπολία. Για να είσαι καλά, είσαι κάτι, έτσι. Καλά. Κοιτάει και κοινούς άνθρωποι. Μετά την έχουμε ιδέα. Όχι, δεν. Αλλού, άλλο σημείο. Παιδιά, για έλατε το ένα λεπτό. Ναι. Άντε, για κάποιο πολύ τώρα. Για διαβάστε, ένα σπακί μονή, για διάβασε. Εδώ. Η Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας ιδρύθηκε το 961 μετά Χριστό από ένα συνασκητή του Αγίου Αθανασίου, του Αχωνίτου, ο οποίος έκτισε την μεγίστη Λαύρα του Αγίου Όρου. Εκτίστη η πρώτη μονή 300 μέτρα δυτικώς της σημερινής, εις τη ρίζα ενός βράγου, αυτή πίσω μας. Οι μοναχοί έζων καθομάδας έκαναν διάφορα εργότηρα, τα οποία απαρέδιδαν εις τη μονή, η οποία τα επόλη και τους έδιδε τα προστοζήν απαραίτητα. Εις την ακμή της η παλαιά μονή έδωσε να έχει 964 μοναχούς. Το 1585 η μονή κατεστράφει ολοσχερός από τους Τούρκους. Δια 15 χρόνους έμεινε να κατοίκητο. Οι μοναχοί διασκορπίστηκαν στα διάφορα μετόχια τα οποία είχε η μονή. Το 1600...
ακούσε και όλους τους μοναχούς. Κάτω από το ιστορικό πλάτερο δεν επήρεξαν το καθολικό. Το σημερινό κτίσμα κτίστηκε το 1947 με σχέδιο. Θα πάμε να δηλητούμε. Κατένα! Τι ακούω εδώ! Τι αλήθεια μου, τι είναι το άλλο! Τότε έκαμε στον βοχό εδώ. Α, η καρδιά μου δεν τα λέει καλά. Το μηχάνημα Γρηγόρη έμεινε. Ναι, ναι. Παιδιά, δεν πάνε καθόλου καλά. Ρε, τι βράχια είναι αυτά, ρίγια. Ρε, τι σβήκε ο Λιάουτ, ρε παιδιά, τι αρρώστια είναι αυτή, ρε. Ρε, τι πράγμα είναι. Τα έχεις δει, όχι. Ναι, ναι, έχω ξανάρθει πάλι. Έχεις ξανάρθει. Ωραία, παιδί.